Μιλάτε, Το κύριε λόγο, κύριε Κουδελάκη. Πρόεδρε. Κύριε Κουδελάκη. Εγώ καταρχήν πριν τοποθετηθώ, θα ήθελα, γιατί μπορώ να κάνω λάθος, να διαβάσω τι βλέπω στο άρθρο 50 του νόμου 1566 του 1985, το οποίο επικαλείται η εισήγηση του Δημάρχου. Πρόεδρος στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ορίζει ο νόμος τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή Δημοτικό ή Κοινοτικό Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο. Το διαβάζω σωστά, κύριε Συρίγο? Δεν το έχω μπροστά μου, κύριε Κουτελάκη. Νομίζω όμως ότι... σωστά. Ο κώδικας... Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Νομίζω. Με βάση αυτό και πολύ σωστά ο Δήμαρχος το φέρνει, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού αποφασίζει, μπορεί να αποφασίσει τον οποιονδήποτε. Όχι κατά ανάγκη την πρόταση του Δημάρχου. Υπάρχει αντίρρηση αυτό? Κάνω λάθος? Γιατί αν κάνω λάθος, να το σταματήσω. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό το θέμα. Υπάρχει αντιπρόταση να την τοποθετήσω? Ναι, ναι, υπάρχει αντιπρόταση. Δεν ήξερα αν μπορώ να κάνω αντιπρόταση. Μπορεί να έχει τροποποιηθεί ο νόμος και να μην το έχω λάβει υπόψη μου. Γιατί αυτό, για αυτό. Μπορείτε να κάνετε αντιπρόταση και να τοποθετηθεί στην ψηφοφορία. Όταν δεν ξέρω κάτι, το ρωτάω. Γιατί έχει υποστεί τόσες τροποποιήσεις ο κώδικας που έχω χάσει τον λογαριασμό. Λοιπόν, εγώ προτείνω τον κύριο Σαρδιανό ως πρόεδρο της ΔΕΠ. Ο κύριος Σαρδιανός, λοιπόν, ή ο κύριος Φίλιππος. Υπάρχει άλλη πρόταση? Τρίτη πρόταση? Κύριος Συρίγος από την παράταξη του κυρίου Δημάρχου, η σύγκριση του κυρίου Δημάρχου και του κυρίου Κουτελάκη, ο κύριος Σαρδιανό. Εμείς θα συνεχίσουμε τη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε. Okay. Ναι, ναι. Προχωράμε. Κύριος Χατσατουριάν. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν ο κύριος Σαρδιανός αποδέχεται την πρόταση καταρχήν. Κύριε Σαρδιανέ, αποδέχεστε την πρόταση? Ο κύριος Σαρδιανός ακούει? Ο κύριος Σαρδιανός ακούει? Είναι στη σύνδεση? Είναι. Μπορεί να μην έχει κανένα χειρουργείο ο άνθρωπος, να μην είναι. Πάμε στην ψηφοφορία, δεν έχει σημασία. Εντάξει. Για μένα έχει σημασία, κύριε Πρόεδρε, αλλά θα έχει το... προφανώς ενημερωθεί. Δεν είναι σοβαρό, δεν είναι δεοντολογικά σωστό. Ναι, θεωρώ ότι θα έχει ενημερωθεί ο κύριος συνέχεια. Καλό θα είναι να το ξέραμε, Πρόεδρε. Θα το πάρω ένα τηλέφωνο. Βέβαια, τώρα δεν είναι σωστό, νομίζω. Εντάξει, να τον πάρω ένα τηλέφωνο να δω αν το αποδείξει. Νομίζω ότι είναι το πιο σωστό αυτό, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι το πιο σωστό. Έχετε δίκιο. Επιτρέψτε μου για ένα λεπτάκι. Το βάζω και ανοιχτή ακρόαση για να ακούτε όλοι. Όχι, σας πιστεύουμε, κύριε Πρόεδρε. Όχι, εγώ θα το κάνω γιατί θέλω. Κύριε Σαρδιανέ, έχουμε φτάσει στο υπαριθμόν 11 θέμα και είναι ο ορισμός Προέδρου. Ο κύριος, η παράταξη του κυρίου Δημάρχου, ο κύριος Δήμαρχος, προτείνει για πρόεδρο της ΔΕΠ τον κύριο Συρίγο. Ο κύριος, τον αντιδήμαρχο παιδείας, τον κύριο Συρίγο. Ο κύριος Κουτελάκης προτείνει εσάς. Αποδέχεστε αυτή την πρόταση? Ναι, ναι. Δεν απάντησε. Ένα λεπτάκι. Αποδέχεστε την πρόταση, αλλά απέχετε την ψηφοφορία? Έγινε, κύριε Σαρδιανέ, κατανοητό. Ευχαριστώ. Okay. Άρα αποδέχεστε την πρόταση, αλλά απέχετε από την ψηφοφορία. Αυτό κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριο Σαρδιανός, θα τον βάλεις απότα. Και πάμε στην ψηφοφορία. Ο κύριος Χατσατουριάν. Κύριε Πρόεδρε, η ανατροπή στην πόλη, ο Γιώργος ο οικονόμου. Ένα λεπτά, κύριε οικονόμου. Θα έρθει η ώρα σας. Θέλετε να προηγηθείτε τη ψηφοφορία? Από την ψηφοφορία για τους... Απέχετε κι εσείς. Ωραία. Όταν θα έρθει η ώρα δεν θα σας δούμε, οπότε εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Χατσατουριάν. Τον κύριο Συρίγο. Τρικρής. Γιώργο. Τον κύριο Συρίγο. Η κυρία Δελιγιάννη. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω στον κύριο Κουτελάκη την τοποθέτησή του πριν ένα χρόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το πρόσωπο του κυρίου Σαρδιανού και να ψηφίσω τον κύριο Συρίγο. Ήτανε, για να σας θυμίσω, επειδή έχω πολύ ισχυρό μνημονικό, 14 Νοεμβρίου του 2019.
Εγώ το θυμάμαι, ο κύριος Κουτελάκης το έχει. 2019, τον είχαμε για το απόσπασμα, να τον κρεμάσουμε στην πλατεία. Και εγώ θέλω να θυμίσω όσα έλεγε η κυρία Δελιγιάννη για τον Δήμαρχο. Και 2,5 ώρες είχαμε στρατοδικείο. Και εγώ θέλω να θυμίσω τι έλεγε η κυρία Δελιγιάννη για τον Χατζητουριάν και τον κύριο Δήμαρχο. Κυρία Δελιγιάννη, ψήφισε. Ο κύριος Κονιδάρης. Την εισήγηση του Δημάρχου, τον κύριο Σερήνη. Μάλιστα. Ο κύριος Κούπας. Την εισήγηση του Δημάρχου. Ο κύριος Γιατζίδης. Ο κύριος Γιατζίδης μ' ακούει. Τον βλέπω. Μίλησα και πρόεδρε, αλλά το είχα κλειστό. Την εισήγηση του Δημάρχου. Ναι, στείλε ένα περιστέρι, κάτι κάνε. Τι να κάνω, θα στείλω. Εντάξει. Κλειδόπουλος. Συγγνώμη. Συρίγος. Ο κύριος Συρίγος. Την πρόταση του Δημάρχου. Την πρόταση του Δημάρχου. Ο κύριος Κλειδόπουλος. Ομοίως. Κύριε Κλειδόπουλε. Ομοίως. Ο κύριος Δημάκης. Συγγνώμη, η κυρία Καριοφίλη. Έχω αρχίσει και κουράζομαι και κάνω πουλάκια τα μάτια μου. Η κυρία Καριοφίλη. Την εισήγηση του Δημάρχου. Ο κύριος Δημάκης. Την εισήγηση του Δημάρχου. Μάλιστα. Ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ομοίως. Ομοίως. Ο κύριος Αγγός. Αλέξανδρος. Κύριε Αγγός. Μιλάει στο τηλέφωνο. Κύριε Ζαβέ, με ακούτε? Α, με παίρνει τηλέφωνο. Ναι, κύριε Ζαβέ. Σε βλέπω όμως, είσαι στην σύνδεση, αλλά δεν μπορείς να... Ωραία, τι ψηφίζεις? Την εισήγηση. Ωραία, ευχαριστώ τον κύριο Ζαβό. Ο κύριος Νασιμπιάν. Κύριο Νασιμπιάν. Δεν είναι μέσα. Κύριο Νασιμπιάν δεν είναι μέσα. Οκ. Okay. Ο κύριος Οικονόμου Δημήτρης. Θα συμπορευθώ με την πρόταση του Δημάρχου. Πολύ ωραία. Προχωράμε. Ο κύριος Κουτελάκης. Ο κύριος Σαρδιανό. Η κυρία Αγγελίδου. Τον κύριο Σαρδιανό. Ο κύριος Σουρπίνος. Ομοίως. Η κυρία Κουτετέ. Τον κύριο Σαρδιανό. Η κυρία Γαλανοπούλου. Τον κύριο Σαρδιανό. Η κυρία Κασίμη. Η κυρία Κασίμη. Δεν είναι. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Τον κύριο Σαρδιανό. Ωραία. Ο κύριος Φερεντίνος. Τον κύριο Σαρδιανό. Ο κύριος Γουρναρόπουλος. Σαρδιανό. Η κυρία Δεκούλου. Ο κύριο Σαρδιανό. Ο κύριο Ταρίση. Θα μου επιτρέψετε 10 δευτερόλεπτα να εξηγήσω την ψήφο μου. Ναι. Και εγώ και όλο ο δημοτικός συνδυασμός μου τιμούμε τη συμπαράταξη και είχαμε σκοπό να υποστηρίξουμε την εισήγηση δημάρχου και εγώ και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι της ομάδας μου. Για λόγους τάκτ και για να μην γίνει καμία υπόλοιπη μορφής στο πρόσωπο του νεκτάριου του Σαρδιανού που είναι μέλος της δικής μου ομάδας, εγώ προσωπικά θα απέχω από τη συνεδρία. Αποχή από τον κύριο Λαρίση. Ωστόσο, η συμφωνία μας τιμούμε τη συμπαράταξη. Είμαστε αποχή, με την λογική του κομμάτου. Εγώ γράφω αποχή. Σαν... Μάλιστα. Ο κύριος Κουκάς. Την εισήγηση του Δημάρχου. Μάλιστα. Ο κύριος Σαρδιανός. Απέχει. Μου είπε ότι απέχει. Απέχει. Η κυρία Καραγιάννη. Το Συρίγο. Την εισήγηση. Ο κύριος Γουνίκας. Απέχω. Αποχή. Ένα λεπτά γιατί με παίρνει η κυρία Κασίμη. Σας ακούω, κυρία Κασίμη. Δεν έχει μέσα ίντερνετ. Το Σαρδιανό, βεβαίως. Εντάξει, κυρία Κασίμη, το κατέγραψα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Παυλόπουλος νομίζω απέχει. Απέχουμε. Το ίδιο να θεωρήσω για την κυρία Βαμβουρέλη. Ναι, απέχω. Ωραία. Ο κύριος Μουζάλας, φαντάζομαι το ίδιο. Ναι. Απόν. Η κυρία Κωνσταντίνη. Απούσα. Απούσα. Απέχω. Απέχει, ναι. Απέχω. Υπάρχει και το παρόν, Άννα. Υπάρχει και το παρόν. Εντάξει, ο κύριος Καταληφός λείπει. Ο κύριος Κιουλάνης.
Απέχω, κύριε Πρόεδρε. Αποχή. Ο κύριος Βρετός είναι λοιπόν η κυρία Αυγαία. Με ακούει η κυρία Αυγαία? Όχι. Ο κύριος Κόνιας. Κατά και στις δύο προτάσεις. Όχι και στα δύο. Όχι. Άρα να μην έχουμε πρόεδρο δηλαδή σε αυτό το τομέα. Ένα κυβέρνητο το καράβι. Ακριβώς. Έτσι όπως είναι. Οικονόμου Γιώργιος. Δεν το σύστημα αυτό. Είπε όχι. Είπε όχι. 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 Απέχω. Όχι. Όχι ή απέχει. Απέχω. Αυτό είπα. Απέχει. Έτσι μπράβο. Είναι άλλο το απέχω, άλλο το. Απέχει. 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 Έλα. Έλα. Πάμε. Πάμε. Πολλές. Λοιπόν, Καρυντινός Ιωάννης. Και εγώ θέλω λίγο, όπως ο κύριος Λαρίσης, τον πρώην συναγωνιστή μου στην παράταξη πρωτοβουλία για τη Νέα Σμύρνη και νυν συνάδελφο Νεκτάριο Σαρδιανό. Τον κύριο Σαρδιανό. Ναι. Οκ. Okay. Άρα λοιπόν, όταν λέτε, να κάνω μια ερώτηση για να τα καταλάβω σαν να είμαι ένα εξάχρονο παιδί, κύριε Καρυντινέ. Λέτε τον πρώην συναγωνιστή και νυν συνάδελφο. Έχει ανεξαρτοποιηθεί ο κύριος Αδιανός? Όχι, νυν αλλά συνάδελφο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγγνώμη, δεν ήταν και πρώην συνάδελφος, δύο χρόνια δεν είναι. Συναγωνιστής λέω στην πρωτοβουλία, στην παράταξη. Τα κάνετε λίγο περίεργα και δεν καταλαβαίνω κι εγώ. Είμαι ήταν λίγο ξεκάθαρο. Άρα έχουμε λοιπόν, ο πρώην την εισήγηση, τον κύριο Συρίγο. Έχουμε λοιπόν εδώ 14. Πάνω, 15, 16, 16 έχουν ψηφίσει τον κύριο Συρίγο. 10. 10. 10 είναι, έχουν ψηφίσει τον κύριο Σαρδιανό. Και από 11. Και, γιατί δεν από 11. Είναι, 11. Από 11. 11. 11. Και ο κύριος Καρυντινός, βεβαίως. Δεν τον είδα κάτω-κάτω. Ναι. Όλα δεν τα κλέψω, ότι δεν σε συμφέρει. Ναι, ότι δεν με συμφέρει. Ξέρεις, εγώ έχω τεράστια συμφέροντα εδώ. Τεράστια, δεν μπορώ να φανταστείς. Λοιπόν, 16 ο Συρίγος παίρνει, 11 παίρνει ο Σαρδιανός και αποχές είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 οι αποχές. Και έχουμε και ένα βροντερό, όχι σε όλα, κανένας πρόεδρος, δηλαδή από τον κύριο Κόνια. Αυτά είναι, κυρία Δούκα, παρακαλώ, γράψτε τα. Έχουμε κατά πλειοψηφία λοιπόν στο υπαριθμό 11.